Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μα, κυρίε και κύριοι. Θα πάμε στην πραγματική οικονομία. Θα δούμε πώ βρίσκεται, σε ποια κατάσταση η αγορά. Αλλά και θα συζητήσουμε, καθώ είναι δύο μέρες και μια ημερομηνία ορόσημο για την περιοχή λόγω και τη συγκυρία των καιρών. Μιλούμε για τι εκλογέ των επιμελητηρίων. Στο Εμποροβιτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης θα εστιάσουμε 1 και 2 του Δεκέμβρη. Στι κάλπε θα προσέλθουν οι επιχειρηματίε, το επιχειρήν τη περιοχή, προκειμένου να αναδείξει τη νέα διοίκηση του επιμελητηρίου. Εδώ στο στούντιο, στην τηλεόραση του Φλάση είναι ένα εκ των τριών υποψηφίων, ο Γιώργο Οπαντελίδη, ένα εκ των τριών υποψηφίων προέδρων, για να είμαι πιο ακριβή, επικεφαλή του συνδυασμού Νέο Δυνατό Επιμελητήριο Νομού Κοζάνη. Κύριε Παντελίδη, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μαυρίδη, σε εσά και του τηλεθεατέ σα. Θέλω να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Ξεκινώντα όμω από την εικόνα, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή του επιχειρήν στην περιοχή μα. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και το ζούμε όλοι καθημερινά. Από το 2019 και μετά, όπου εξαγγέλθηκε από λιγνητοποίηση, όλη η αγορά απορριθμίστηκε. Για τη δική μα την περιοχή δημιουργήθηκαν προσδοκίε και ελπίδε από πλευρά κυβέρνηση ότι θα γίνουμε μια καλύτερη περιοχή, μια πιο πράσινη, μια περιοχή σε μετάβαση. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι δεν είχαμε κάτι απτό στη ζωή μα. Επομένω, η επόμενη μέρα τη επιχειρηματικότητα αλλά και η σημερινή είναι δύσκολη και γι' αυτό βγήκαμε μπροστά ώστε να μπορέσουμε με όποιε δυνάμει έχουμε να αντιστρέψουμε το κλίμα, να προσελκύσουμε επενδύσει, να σταθούμε δίπλα στον επιχειρηματία γιατί η εικόνα πραγματικά δεν είναι καλή. Συνεχώ βλέπουμε μαγαζιά να κλείνουν, παραγωγικέ επιχειρήσει οι οποίε μειώνουν τον κύκλο εργασιών και του εργαζομένου του και δεν είχαμε εισδροή καμία νέα επιχείρηση. Το χειρότερο όμω είναι ότι η ψυχολογία του κόσμου είναι σε αρνητικό επίπεδο. Καθότι βλέπει την αβεβαιότητα του αύριο, δεν επενδύει στην περιοχή και ακόμα και τα χρήματα που έχει σήμερα δεν τα ξοδεύει, δημιουργώντα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτό το κάνει γιατί βλέπει ότι αύριο μπορεί να μην υπάρχουν χρήματα και δουλειέ. Ψυχολογία. Θα μιλήσουμε για αυτήν, αλλά θέλω. Άκουσα τη φράση ότι εξαγγέλθηκαν προσδοκίε οι οποίε δεν υλοποιήθηκαν. Ε, θέλω ένα σχόλιο για τι φωνέ που ακούγονται ότι ήταν βίαιη αυτή η απόφαση και η απολυμνητοποίηση και μέχρι τα σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί ουσιαστικά ούτε μία θέση εργασία. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη. Δυστυχώ συμφωνώ και σα το λέω εγώ που όταν εξαγγέλθηκε η απολιγνητοποίηση ήμουν ένα από αυτού που την υποστήριζε. Για ποιο λόγο, Γιατί έβλεπα ότι η λιγνητική δραστηριότητα που σε συνάρτηση με την οικονομική δραστηριότητα μειωνόταν συνεχώ τα τελευταία 15 χρόνια στην περιοχή μα. Και λέω ίσω να είναι μια ευκαιρία να αλλάξει όλο το παραγωγικό μοντέλο, Μα είχαν πει ότι το 2028 θα γίνει η απολυγνητοποίηση και λέω το 2019 ξεκινάμε τη μετάβαση, θα γίνουν κάποιες επενδύσεις, θα πέσουν κάποια δισεκατομμύρια από ό,τι ακούγαμε. Παράλληλα για μία οκτά αιτία θα δουλεύανε και τα εργοστάσια μαζί με τα λιγνητορυχεία. Άρα θα ήμασταν μια περιοχή σε πολύ καλύτερη μοίρα από αυτή που ήμασταν προηγουμένω. Λέτε Παρό... ότι έπρεπε να υπάρχουν δύο παράλληλοι δρόμοι. Ναι, με απολιγνητοποίηση, αλλά ταυτόχρονα ε, το αντιστάθμισμα. Ταυτόχρονα η δημιουργία, οι επενδύσει, η δημιουργία θέσεων εργασία. Η, η απολιγνητοποίηση είναι βία γιατί γίνεται σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα χωρί να υπήρχε σχέδιο εκ των προτέρων. Εξαγγέλθηκε το 19 και το σχέδιο άρχισε να καταστρώνεται μετά το 20-21. Παρευλήθηκε και η περίοδο του κορονοϊού όπου κανένα δεν ασχολήθηκε με την περιφέρειά μα. Επομένω, φτάσαμε στο σημείο το 2022, 2023, 2024 ακόμη να καταστρώνουμε σχέδια. Δεν έχουμε δει ούτε μία επένδυση να εγκαθίσταται στην περιοχή μα. Άρα, όντω είναι βίαιη. Άρα, όντω θα πρέπει να ζητήσουμε ακόμη μεγαλύτερη παράταση του χρόνου. Αν πλέον νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό. Ηδη επισπεύστηκαν οι ημερομηνίε ε, του κλεισίματο των εργοστασίων. Και αυτό δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα. Και ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα στην ψυχολογία. Σε αυτή που λέτε ότι ακόμη και κανεί να έχει χρήματα δεν τα επενδύει γιατί δεν είναι σίγουρο για αυτή την επένδυση ή δεν ξέρει το, το, το επιχειρηματικό το μέλλον τη περιοχής. Σκεφτείτε ένα απλό πράγμα ότι σήμερα, αν ψάξουμε για 10-15 εργάτε στην περιοχή μα, θα δυσκολευτούμε να του βρούμε. Γιατί, γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι παραγωγικών τάξεων έφυγε είτε σε άλλε πόλει είτε στο εξωτερικό για να εργαστεί. Αλλά και αυτοί που έχουν μείνει εδώ υπάρχουν δουλειέ στην κατασκευή των φωτοβολταϊκών και των αεολικών, για παράδειγμα. Γνωρίζουν όμω και οι ίδιοι ότι αυτέ οι δουλειέ είναι κάτι πρόσκαιρο που δεν θα κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια. Σήμερα ο κόσμο έχει κάποιε δουλειέ, αλλά ξέρει πω αύριο ενδεχομένω να μην τι έχει και γι' αυτό η ψυχολογία του είναι σε αρνητικό επίπεδο. Εάν όμω είχαμε προσελκύσει παραγωγικέ επενδύσει και όχι τι φαραωνικέ των 2 και 3.000 θέσεων εργασία που ακούγαμε, αλλά ακόμη και μικρότερε, 50-60 θέσεων για παράδειγμα, θα ήταν πολύ καλύτερα γιατί θα δημιουργούσε μια ένταση στην οικονομία η οποία είναι ήδη σε βεβαρημένο επίπεδο. Μία επίση τρέβλωση που ακούστηκε και δεν ξέρω, θέλω τη γνώμη σα, είναι ότι είχαμε προσδοκία για επενδύσει που θα έρχονταν απ' έξω και λίγο βάλαμε σε δεύτερο πλάνο, ίσω και τρίτο, τι επιχειρήσει που ήδη λειτουργούν στην περιοχή. Δεν ενισχύθηκε όσο θα έπρεπε η τοπική επιχειρηματικότητα. Αυτό ήταν κάτι που από την πρώτη στιγμή συζητούσαμε με όλου όσοι ήταν αρμόδιοι για να καταρτήσουν το πρόγραμμα τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και τους λέγαμε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η επιβίωση και η διατήρηση των, των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και υφιστάμενων επιχειρήσεων και έπειτα η προσέλκυση νέων. Γιατί τι να το κάνουν, να έρθουν δύο επιχειρήσεις εκτός περιοχής, αλλά να κλείσουν δέκα εντός περιοχής. Αυτό δεν το είδαμε να συμβαίνει ακόμη. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί με μερικούς και συγκεκριμένους τρόπους, όπως θα ήταν καλύτερα προγράμματα επιδότησης της εργασίας μέσω της ΔΥΠΑ, Εξαγγέλθηκαν κάποια προγράμματα για τι περιοχέ σε μετάβαση όπω είναι η δική μα, αλλά δεν τρέχουν με του ρυθμού που θα έπρεπε να τρέξουν. Και φυσικά κάποια προγράμματα αναπτυξιακά και επενδυτικά, τα οποία θα βοηθούσαν τι επιχειρήσει να εξυγχρονιστούν και να ανταποκριθούν στι σύγχρονε προκλήσει. Αυτά τα προγράμματα τα είδαμε ότι τα πρώτα που βγήκαν ήταν ελαττωματικά. Ήταν προβληματικά για τι επιχειρήσει, γιατί είχαν μέσα συγκεκριμένου όρου που δεν μπορούσαν να ενταχθούν πάρα πολύ. Αυτό έγινε κυρίω λόγω τη έλλειψη μεγάλου ποσού διαθέσιμων κονδυλίων. Άρα, εμεί την επόμενη μέρα, σαν επιμελητήριο, θα πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίε για αυτό το κομμάτι, ώστε να βγουν ακόμη περισσότερα προγράμματα και για την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και για τον εξυγχρονισμό του, αλλά και για την επιδότηση τη εργασία, ώστε να μειωθεί το μισθολογικό του κόστο. Σα ακούσαμε και σα διαβάσαμε σε αρθογραφία σα να κάνετε σκληρή κριτική στην υφιστάμενη διοίκηση, στην απερχόμενη διοίκηση του Γιάννη Τουμιτλιάνκα. Και θέλω να μα το εξηγήσετε αυτό. Μήπω είστε υπερβολικό στου χαρακτηρισμού, και στην κριτική, γιατί από την πλευρά τη απερχόμενη διοίκηση ακούμε ότι έχει γίνει πληθώρα προγραμμάτων, προγράμματα κατάρτιση, εξειδίκευση, επανακατάρτιση και δράσεων του επιμελητηρίου, συμμετοχή σε εκθέσει στον ελλαδικό και στο εξωτερικό και στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου από την διοίκηση του επιμελητηρίου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο δεν έχω κάνει ούτε μία προσωπική επίθεση σε κανέναν δεν έχω ανεβάσει του τόνου και δεν έχω πολλώσει την εκλογική διαδικασία. Εγώ, σαν υποψήφιο, αλλά και προηγουμένω ω μέλο του ΔΣ, απλά κατέκρινα αφενό τι πρακτικέ τη διοίκηση με τι απευθεία αναθέσει συνεχώ και την αδιαφάνεια που επικρατεί, αφετέρου τη μη λήψη πρωτοβουλειών για όλα τα θέματα που άπτονται τη επιχειρηματικότητα στον νόμο Κοζάνη. Θεωρώ ότι έχουν κάνει απλά μια διαχείριση τη καθημερινότητα και ξέρετε, στην πιο κρίσιμη περίοδο για όλη την περιοχή μα, η πρώτη πενταετία ήταν το 2019 με 2024 και η επόμενη που έρχεται είναι ακόμη πιο κρίσιμη, το επιμελητήριο θα έπρεπε να είναι ένας φορέας επιδραστικός σε όλη την κοινωνία. Θα έπρεπε να είναι μπροστά σε όλα τα θέματα της επιχειρηματικότητας, να διεκδικεί, να συγκρούεται εφόσον δεν καταφέρνουμε να διεκδικήσουμε, να, να πάρουμε μέσα από τις διεκδικήσεις όλα όσα ζητάμε. Και θα έπρεπε να είναι ένα επιμελητήριο από τη μία άκρη του νομού μέχρι την άλλη και από το περίπτερο μέχρι τη βιομηχανία. Αυτό δεν το είδαμε στη ζωή μα. Βλέπουμε ένα επιμελητήριο που δεν έλαβε πρωτοβουλίε, αλλά απλά ακολούθησε κάποια αιτήματα πρωτοβάθμιων σωματείων. Βλέπουμε ένα επιμελητήριο που δεν βγήκε μπροστά σε όλε αυτέ τι προκλήσει που αντιμετωπίζουν, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε με τη, με τη σημερινή, την υφιστάμενη κατάσταση και τα επόμενα χρόνια. Είναι αυτό το δίλημα που θέτω και σε όλου του επιχειρηματίε. Εάν είστε ευχαριστημένοι με τη σημερινή κατάσταση, πηγαίνετε και ψηφίστε του. Εάν δεν είστε, δώστε μα την ευκαιρία να αποδείξουμε πω όλα όσα λέμε θα τα κάνουμε πράξη. Γιατί η ειδοποιώ διαφορά είναι πω εμεί είμαστε επιχειρηματίε του πεδίου. Άρα, τι θέλουμε, θέλουμε επανεκκίνηση τη οικονομία, στήριξη των επιχειρήσεων, προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και να είμαστε δίπλα σε όλου. Και στο κομμάτι τη εκπαιδευτική συμβουλευτική, και στο κομμάτι των προγραμμάτων, και στο κομμάτι των δράσεων και εκδηλώσεων. Το επιμελητήριο θα δείτε ότι ενεργοποιήθηκε, αν δεν κάνω λάθο, το τελευταίο δίμηνο, θα σα έλεγα, με κάποιε εκδηλώσει που προσπαθεί να δείξει την ύπαρξή του. Όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μία πλήρη απαξία χρησιμοποιήθηκε το επιμελητήριο για συγκεκριμένο συνδυασμό. Ακόμη και σήμερα. Είναι κάτι το οποίο ανέδειξα... Δηλαδή, απερχόμενη διοίκηση χρησιμοποιεί το επιμελητήριο ως φορέα και δεχομένω και το ταμείο του επιμελητηρίου για να κάνει ιδιωτελείς εκδηλώσεις που αφορούν το συνδυασμό στην προεκλογική περίοδο. Φυσικά και θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, κάτι το οποίο ανέδειξα και χθε. Δεν γίνεται να επιχορηγείς ένα σωματείο το σύνδεσμο γυναικείας επιχειρηματικότητα δική Μακεδονίας να κάνει δράσει και εκδηλώσει προεκλογικά στα Σέρβια και στο Βόλιο, χωρί χωρίς παρουσία κόσμου, να ξέρετε, δεν είχε δηλαδή πραγματική ανταπόκριση. Ένα σωματείο το οποίο είχε να κάνει εκδηλώσει από το 2015, επιχορηγήθηκε από τη διοίκηση του Επιμελητηρίου για να κάνει προεκλογικέ δράσει. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τα χρήματα του Επιμελητηρίου, Ποια είναι τα ανταποδοτικά που προσφέρει, Και είναι αυτή η περίοδο η οποία έπρεπε να γίνουν οι εκδηλώσει. Γιατί Ο... μία υποψήφια του νη Προέδρου είναι αυτή η οποία τρέχει τι εκδηλώσει. Εγώ δεν το βρίσκω λογικό. Εμεί αντίθετα κάνουμε προσωπικέ εκδηλώσει, συνδυασμό. Είχαμε στην Κοζάνη, έπειτα κάναμε στη Σιάτιστα. Την Τετάρτη που μα έρχεται στι 20 του μήνα έχουμε στα Σέρβια και 27 του μήνα έχουμε στην Τολεμαίδα. Πηγαίνουμε, απευθυνόμαστε στον κόσμο, κάνουμε εκδήλωση εκεί, θέλουμε να μα ακούσουν. Θέλουμε να του ακούσουμε, θέλουμε να του πείσουμε για να μα ψηφίσουν. Και όλο αυτό το κάνουμε με προσωπικά μα χρήματα και όχι με χρήματα του επιμελητηρίου. Αυτή είναι η διαφορά μα, το πώ αντιλαμβανόμαστε. Τα χρήματα των μελών τα οποία διαχειριζόμαστε. Αυτό την επόμενη μέρα θα πρέπει να αλλάξει. Όλα τα χρήματα του επιμελητηρίου θα πρέπει να επιστρέφονται ανταποδοτικά στι επιχειρήσει με διαφάνεια. Μιλάτε συχνά για, για εξωστρέφεια του επιχειρήν τη περιοχή. Ε, το εκθεσιακό κέντρο μπορεί να αποτελέσει έναν μοχλό σε αυτή την κατεύθυνση. Και σήμερα ε, το κάνει, επιτελεί το ρόλο του. Είμαστε ο μοναδικό συνδυασμό που έχουμε καταθέσει πρόταση για την αξιοποίηση του εκθεσιακού. Το εκθεσιακό είναι μια περιουσία όλων των μελών του επιμελητηρίου, καθότι ανήκει αποκλειστικά και πλέον μόνο στο επιμελητήριο και μπορεί να αποτελέψει, κατά την προσωπική μου άποψη, μοχλό ανάπτυξη. Ξέρετε ότι από την πόλη τη Κοζάνη λείπουν οι συνεδριακοί χώροι, οι οποίοι, εάν το εκθεσιακό διαμορφωθεί ανάλογα και μετά από την ενεργειακή του αναβάθμιση, θα μπορούμε να προσελκύουμε δεκάδε συνεδριακέ εκδηλώσει. Άρα θα δημιουργεί αυτό από μόνο του εξωστρέφεια. Το επόμενο είναι οι μερίδε και θεματικέ εκθέσει. Κυρίω όμω είναι το κομμάτι ε, της τη έκθεση εμποροβιοτεχνική, η οποία έχω καταθέσει πρόταση να γίνεται κάθε δύο χρόνια. Θα είναι μια ημερομηνία σταθμό. Το 2025 έχουμε υποσχεθεί πω θα γίνει. Έχει να γίνει 7 χρόνια. Και είναι βασικό γιατί θα γνωριστούν ακόμη περισσότερο οι επιχειρήσει τη περιοχή με του κατοίκου τη περιοχή που αυτοί είναι οι δυνητικά πελάτε. Δεύτερον, θα γίνει η διασύνδεση των επιχειρήσεων στην πράξη, και τρίτον, θα δημιουργήσουμε εξωστρέφεια μέσα από αυτή την έκθεση. Άρα, το οτιδήποτε κάνουμε, όπω είναι οι χριστουγεννιάτικε εκδηλώσει, οι εκδηλώσει πολιτισμού που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο εκθεσιακό, ή ακόμη και οι πρότε που έκανα για την αξιοποίηση του πρώτου ορόφου, όπου να νοικιαστούν με χαμηλό κόστο οι επιχειρήσει, ώστε να βοηθήσουμε και επιχειρήσει να εγκατασταθούν, αλλά και να καλύπτουμε συνεχώ τα πάγια και λειτουργικά έξοδα του εκθεσιακού. Αυτέ οι προτάσει βγαίνουν μέσα από την αγορά, μέσα από τη ζύμωση με του επιχειρηματίε. Και μέσα από τι ανάγκε τι οποίε αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και για την πόλη τη Κοζάνη, αλλά και για όλο τον νομό. Άρα, κατά την προσωπική μου άποψη, το επιμελητήριο μπορεί να διαδραματίσει έναν τρομερό ρόλο την επόμενη μέρα, αξιοποιώντα το έπακρο όλε τι δυνατότητε του εκθεσιακού. Έχουμε... Και, και δεν σα ναι, είπα και πάρα κάτι πάρα... ακόμη, ναι. που με ρωτήσετε τώρα το θυμήθηκα. Δεν αξιοποιήθηκε το εκθεσιακό όπω θα έπρεπε. Ολοκληρώθηκε η εκαθάριση από την ίδια στην οποία ξεκίνησα εγώ. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί που δεν αναγνωρίζουν ότι την εκαθάριση την ξεκίνησα εγώ προσωπικά, όταν ήμουν οικονομικό επόπτη. Την ολοκλήρωσαν σαν διοίκηση και του έδωσα συγχαρητήρια γι' αυτό. Το χειρότερο όμω είναι ότι δεν αξιοποιήθηκε την επόμενη μέρα το εκθεσιακό, ώστε να κάνει όλε αυτέ τι δράσει που μπορεί να τι κάνει εκεί μέσα. Σκεφτείτε ότι όλο το 2024 απλά έγινε το Balkan Energy Forum, το οποίο δεν ήταν πρωτοβουλία του επιμελητηρίου. Ναι, ήταν το επιμελητήριο απλά συμμετείχε. Το την και από τον Ακριβώ, ναι. τον τότε υφυπουργό. Σωστά. Ε, Υπήρξε βούληση, ε, πρέπει να υπάρχει βούληση, ακόμα και σύγκρουση. Και, και τι ρόλο παίζουν ε, οι πολιτικές ε, τοποθετήσεις και επιπληθήσεις ε, του καθένα. Τα κόμματα δηλαδή, μέσα στο Επιμελητήριο. Μήπως μας πάνε πίσω. Μας πάνε σίγουρα πίσω και γι' αυτό εγώ έχω δηλώσει και δημόσιο ότι από τη στιγμή που έθεσα υποψήφιο τον εαυτό μου για πρόεδρο στο Επιμελητήριο την κομματική μου ταυτότητα την άφησα στην άκρη. Θα πρέπει να μην έχουμε καμία κομματική επιχειρηματική εξάρτηση ώστε να μπορέσουμε να συγκρουστούμε την επόμενη μέρα εφόσον αυτό απαιτείται για την περιοχή μα. Τα κόμματα για την περιοχή μα θα πρέπει να ασχοληθούν πολύ πιο ενεργά και εμεί θα πρέπει να είμαστε σε μία συνεχή διαβούλευση και με την κυβέρνηση και με του παραγωγικού φορεί και με τα κόμματα τη αντιπολίτευση γιατί αυτό που αναζητούμε εκτό από προτάσει είναι και δράσει. Δράσει οι οποίε θα κρατήσουν την περιοχή μα η οποία πεθαίνει. Εμεί, σαν επιμελητήριο, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Άρα είτε θα είμαστε δίπλα του, είτε θα είμαστε απέναντί του εφόσον αυτό χρειαστεί. Εάν όμω τώρα στην προεκλογική περίοδο ζητούσαμε την ενεργή στήριξη κάποιου κόμματο, ήταν δεδομένο ότι την επόμενη μέρα δεν θα μπορούσαμε να συγκρουστούμε μαζί του. Ναι, Άρα ο δικό μα συνδυασμό, όπω συνηθίζω να λέω και επιβεβαιώνεται και στην πράξη, είναι πραγματικά ο μοναδικό ακομμάτιστο. Θα το δείτε και στι εκδηλώσει μα, θα το δείτε και στα πρόσωπα του ψηφοδελτίου και κάντε και τη σύγκριση με άλλα ψηφοδέλτια. Ναι, ε, δεν έχει σημασία εγώ, ο επιχειρηματίας που θα είναι και αυσικά. αυτός που θα έρθει στην κάλπη είναι να κάνει την τελική σύγκριση. Είστε διατεθειμένος, το ρωτώ σε όλους, να, να υπάρξει μια δημόσια τοποθέτηση παρά τους, πέρα από τους, ε, παράλληλους μονολόγους, να ναι. υπάρξει μια κοινή ε, εκδήλωση, τηλεοπτική παρουσία. Φυσικά, αυτό θα ήταν μια μεγάλη χαρά, γιατί θα δώσουμε σε όλους τους επιχειρηματίες ψηφοφόρους τη δυνατότητα να κρίνουν μέσα από το διάλογο που θα δημιουργηθεί εδώ, το ποιο είναι ο καταλληλότερο για να διοικήσει το επιμελητήριο την επόμενη μέρα. Εγώ αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι ζητώ τη σύγκριση και των ψηφοδελτίων αλλά και των προσώπων. Είμαι ένα επιχειρηματία 33 χρονών, με πτυχία, με τα πτυχιακά, κυρίω όμω δουλειά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και κάτι το οποίο φαίνεται στη δική μα τη δουλειά. Γιατί είναι δουλειά του πεδίου. Επομένω, συνηθίζουμε να λέμε πω για να έχει ένα επιτυχημένο επιμελητήριο, χρειάζεσαι και επιτυχημένου επιχειρηματίε να ηγούνται αυτού. Άρα από τη δική μου την πλευρά είναι δεδομένο πως εφόσον προκαλέσει μια συζήτηση των τριών υποψηφίων, εγώ θα είμαι εδώ με τις απόψεις μου να προσπαθήσω να πείσω όλους τους ψηφοφόρους. Με χαρά να το κάνουμε. Κάτι τελευταίο, ε, πόσο ικανοποιημένο είστε από τη σύσταση του ψηφοδελτίου σας. Είμαι πραγματικά Για την χαρούμενος. Χαρούμενος και με το πώ κύλησε όλη η προεκλογική περίοδο, αλλά κυρίω γιατί καταφέραμε να πείσουμε 81 διαφορετικού ανθρώπου από όλα τα μήκη και πλάτη του νομού με διαφορετικέ πολιτικέ καταβολέ και επιχειρηματικέ δραστηριότητε, να ενταχθούν σε ένα ψηφοδέλτιο ενό ανθρώπου όπω εγώ, που δεν με ήξεραν, που με πίστεψαν και που όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το όραμα το να προσφέρουν για την περιοχή. Αν ιδιωτελώ δεν θα δείτε στο δικό μα το ψηφοδέλτιο βαρύδια, δεν θα δείτε ανθρώπου οι οποίοι πλήγωσαν την κοινή γνώμη, οι οποίοι δημιούργησαν προβλήματα. Θα δείτε μόνο καθαρού επιχειρηματίε οι οποίοι πέτυχαν στη δουλειά του και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να προσφέρουν στην τοπική επιχειρηματικότητα. Άρα είμαι πραγματικά χαρούμενος, τους ευχαριστώ για αυτό και είναι τιμή προσωπικά για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ σας ευχαριστώ Καλή